Καλό μεσημέρι. Έχει επιστρέψει ο πελάτης σας στο νοσοκομείο Αθαλάσσα, σωστά? Φυσικά, έχει επιστρέψει την επόμενη ημέρα από, από το βράδυ που τραπέζευσε ουσιαστικά. Και πλέον φρουρείται, έχει ζητηθεί φρουρός, ποια είναι τα νέα δεδομένα? Δεν έχω επίσημη ενημέρωση από κάποια υπηρεσία. Έχω συνομιλήσει ευθές το βράδυ με τον πελάτη μου, ο οποίος είναι σε θάλαμον COVID στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει επιστρέψει την ίδια ημέρα με την παράδοση του πίσω στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Αλλά δεν γνωρίζω, και εξ όσων μου είχε αναφέρει, δεν υπάρχει φρούρηση από την αστυνομία. Είναι συνήθις επιτήρηση που γίνεται από τους νοσηλευτές. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχω. Εκτός και αν ο ΚΥΠΗ μας είπε πριν από λίγο το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητήσει συγκεκριμένη βοήθεια από την αστυνομία. Φυσικά, ναι, είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε νοσηλευτικού ή άλλου ιδρύματος όταν έχει την φύλαξή του οποιοδήποτε άτομο το οποίο θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών. Στην παρούσα περίπτωση, θεωρώ, επειδή ήταν υπόδικος και είναι υπόδικος στις κεντρικές φυλακές, θεωρώ ότι την ευθύνη επιτήρησης συνεχίζει να την έχει οι κεντρικές φυλακές. Συνεπώς, ουσιαστικά, κύριε Πετίτο, αν είχε φρουρό, θα ήταν και διαφορετική αντίδραση του πελάτη σας? Τι είπε μετά από όλη αυτή την περιπέτεια? Δεν γνωρίζω θα ήταν διαφορετική, διότι ο λόγος ο οποίος έκανε αυτή την απόπειρα, την απόδραση. Ναι, πλέον, απόδραση, δεν ήταν απόπειρα, ναι. Ήταν απόδραση. Δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Ο άνθρωπος δεν είχε γνώση του τι έκανε εκείνη τη στιγμή. Έφυγε και μου επικοινώνησε μαζί μου την επόμενη ημέρα και μου είπε ότι έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος, δεν ήμουν καλά. Μου είπε κάποια προσωπικά του δεδομένα εκείνη τη στιγμή, για τους λόγους που έφυγε, ότι έγινε, ήταν κάτω από την εμπειρία των φαρμάκων, ότι είχε κάποιο είδους κρίση από ό,τι αντιλήφθηκα. Και όταν ξεκαθάρισε το μυαλό του το τι είχε κάνει ουσιαστικά, μετάνιωσε και ήθελε να παραδοθεί άμεσα στις αρχές για να μην συνεχίσει αυτή όλη η κατάσταση. Αυτή η ταλαιπωρία, μάλιστα. Ναι. Οπότε επικοινώνησε άμεσα μαζί με τις κεντρικές φυλακές. Πρέπει να ήταν γύρω στο πρωί, κατά τις 11, αν δεν απατώμε, τους ανέφερε ότι θέλει να παραδοθεί και έγινε κανονικά η παράδοση του στις κεντρικές φυλακές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετίτο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.